Γεια και χαρά σε όλους εσάς που συντονιστήκατε για να δείτε το σημερινό παιχνίδι. Οι καιρικές συνθήκες έλεγα πως είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο. Και αυτό αποτελεί ένα καλό ιονό για το θέαμα που πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Η προσμονή του κόσμου ούτως ή άλλως είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε τόσο από την προσέλευσή του όσο και από τις εκδηλώσεις του πριν από την έναρξη του μάτς. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσε πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Μπακάκης. Μεγάλη προσπάθεια. Κάνει μια συρτή σέντρα. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Αυτό δεν το βλέπεις κι εσύ. Πουλ. Μάνταλος. Μάνταλος. Και βάζει αρκετή δύναμη στη σέντρα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Αντρέ Σιμόε. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Είναι επικίνδυνος εκεί. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Η επέμβαση ήταν λίγο κοινική, θα έλεγα, αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ο διαιτητής νομίζω ότι θέλει να του πει δύο λόγια. Και το πάει για μέσα. Πανέξυπνη αυτή, με καλές προϋποθέσεις από το σούτ. Είναι μέσα. Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Αυτοί οι δύο παίκτες βρίσκονται και με κλειστά μάτια. Κατάφεραν να ξοδετερώσουν τον αντίπαλο και φυσικά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τον γκολ. Λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν να βάλουν και ένα. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Αντρέ Σιμόες.
με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Εξακολύει ένα σούτ. Αστόχησε στο σούτ. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Μάνταλος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μάνταλος παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Στέλνει την μπάλα στον άξονα. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Τσιγκρίνσκι θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Πακάκης. Λιβάγια. Ψάχνει να διαπτεκάνει το σούτ. Λιβάγια. Κρίστισιτς. Μάνταλος. Λιβάγια. Βλέπει. Αποκοιμάσει το πόδι του. Έβαλε. Ισοφάρισε λοιπόν. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Ξεκινά και πάλι από την αρχή. Η αντίδρασή τους ήταν ιδανική όταν έμειναν πίσω στο σκορ. Τώρα πια το momentum του αγώνα είναι με το μέρος τους. Λιβάγια. Μάνταλος. Μάνταλος. Υπέροχη και αν είναι ανατροπή του σκορ και με στυλ μάλιστα. Η ΑΕΚ εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Αυτό κι αν είναι καμπάκ. Θα ομολογήσω πως δεν το περίμενα. Ίσως ούτε και ο ίδιος ο παίκτης. Τι να είμαστε, την ανάπαυλα. Όπου τι μικρό ήταν αυτό, μεγάλη ένταση, σκαμπανεβάσματα στο σκορ, πλούσιο θέαμα. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί σε αυτό το τέμπο. Έχουμε ήδη δει 3 γκολ, με το σκορ να είναι στο ημίχρονο 2-1. Ξανά πίσω στις θέσεις μας, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Α, δεν φτάνει. Αντρές Σιμόες. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Λιβάγια. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Τον έστειλε αδιάβαστο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Την έκοψε. Εδώ αραμίστηκε η μπάλα.
Καθάρισε ωραία. Κινείται προς τα εμπρός. Επιλέγει να βγάλει εκπληκτική κίνηση. Πολύ τολμηρή ενέργεια. Λίγο ήθελε να μπει. Ωραίο το γυριστό του. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του. Αλλά βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχεις ποτέ τον απόλυτο έλεγχο. Κρίστισιτς. Λιβάγια. Μπακάκης. Λιβάγια. Μάνταλος. Λιβάγια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την επιθετική γραμμή. Μπακάκης. Τον βρήκε ωραία ο συμπαίκτης του. Μυρίζει γκολ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ε, ναι, όντως. Λιβάγια! Την βρίσκει στο πιάτο του. Πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας, δύο γκολ. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα τον κίπερ και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την έχανε με τίποτα. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς, κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Με αυτό το γκολ αλλάζει η δυναμική του αγώνα. Αν κρίνω από την εμπειρία του προπονητή τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τώρα το παν για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Κάνει τη μακρινή παλιά. Την κόβει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ναι, και θα σουτάρει. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Έπρεπε να το έχει βάλει. Δεν δικαιολογείται. Μπορεί να λέμε ότι η προσπάθεια μετράει, αλλά αν θέλουν να κάνουν κάτι σήμερα, θα πρέπει τέτοιες ευκαιρίες να τις κάνουν γκολ. Αντρέ Σιμόες. Παίρνει την μπάλα με προβολή την κατάλληλη στιγμή. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Λιβάγια. Λιβάγια. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Λιβάγια. Μάνταλος, Μάνταλος, γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Βρήκε το κενό χώρο. Γιώχνου και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Κρίστισιτς. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Να το, αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Μπορούμε νομίζω να τη χαρακτηρίσουμε ως νίκη τακτικής. Προσαρμόστηκαν καλά για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των αντιπάλων. Παρόλο που είχαν και λίγη τύχη.
Γιώργο Παναγιάκη, συμφωνείς πως η επιστροφή που έκαναν ήταν επιπλή? Αυτό που εγώ είδα, Χρήστο, είναι μια ομάδα που αρνείται να το βάλει κάτω. Από όλες τις αρετές που χρειάζεται μια ομάδα, ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική. Και πάλι μπράβο τους. Ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας αυτό το απόγευμα. Και εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Τώρα θα σας αφήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.